Είναι μια έκθεση με ενθυμήματα για το 21. Πρόκειται για αντικείμενα διάφορα εκείνης της εποχής. Αρκετά αφορούν τα Λεβέτσοβα, την ευρύτερη μας έτσι περιφέρεια, η οποία είχε συμμετοχή στον αγώνα, στην Επανάσταση. Έχουμε όπλα, εικονογράφηση ηρώων του 21, διάφορα είδη χρήσεως εκείνης της εποχής, κοσμήματα, βιβλία διαφωτισμού που προετοίμασαν την Επανάσταση. Τα εκθέτουμε εδώ και περίπου 10 ημέρες. Η επισκεψιμότητα ήταν, μπορώ να πω, μικρή. Οι Κροκιάτες δυσκολεύονται να ανέβουν την ανηφόρα μέχρι το πνευματικό κέντρο. Παρά τα αυτά, κάποιος κόσμος ήρθε. Κάποιοι ήρθαν και 5 και 10 φορές και κάθισαν και τα μελέτησαν τα αντικείμενα με πολύ έτσι σχολαστικότητα και με πολύ καλή έτσι διάθεση και με ερωτήσεις. Και έχουμε αντικείμενα επίσης από τα Λεβέτσοβα, τα οποία είναι τα πιο συγκινητικά. Έχουμε ένα σελάχι από το οποίο λείπουν οι εσωτερικές φέτες, είχαν γίνει παπούτσια στην κατοχή. Έχουμε μια ταπεινή πιστόλα από τα Λεβέτσοβα. Επίσης έχουμε ένα ωραίο κοντογούνι, η Φαντάμ. Και πιστεύω ότι με την έκθεση αυτή προσφέραμε στο χωριό το οποίο περνάει και μία κρίση. Είχα σκοπό να κάνω και μία ομιλία για τα Μπαρδουνοχώρια και την συμμετοχή του στην Επανάσταση. Η ομιλία δεν θα γίνει διότι συνέπεσε με μια άλλη εκδήλωση στο Μαρκοπούλιο. Ίσως την κάνω του χρόνου. Τα Λεβέτσοβα είχαν συμμετοχή στην Επανάσταση του 21 και μάλιστα ένας Κροκιάτης αναγνωστάκος είχε ένα κεντρικό ρόλο στο να φύγουν οι τουρκομπαρδιμιώτες αυτοί οι σκληροί μουσουλμάνοι πανικόβλητοι και να πάνε ένα μεγάλο μέρος τους στο Μιστρά και ένα άλλο στην Μονεμβάσια. Πολλοί Κροκιάτες τους κυνήγησαν, επικεφαλής τους ήταν ο Νικόλαος Γορανίτης, πολλοί πήραν μέρος στις μάχες, στη μάχη στο Βαλτέτσι, Κροκιάτες, Κολοβουνίσιος, στη μάχη της Γράνας, μετέπειτα με τον Ιμπραήμ, στη μάχη που έγινε στα Τρίνισσα. Τα Λεβέτσοβα είχαν συμμετοχή, έχουν βρει στα αρχεία περίπου 70 Κροκιάτες, έχουν τα ονόματά τους, έχουν τους αριθμούς μητρώων και τα αξιώματά τους, που είχαν έτσι μεγάλη συμβολή στον αγώνα, αλλά είναι αγνοημένοι. Επειδή εδώ οι Τουρκομπαρδονιώτες έφυγαν χωρίς αιματοχυσία με ένα τέχνασμα του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη σε συνεργασία με έναν Κροκιάτη ταχυδρόμου τον Αγνωστάκο, δεν προβλήθηκε η πλευρά αυτή έτσι, της δυτικής Πελοποννήσου, το πώς έφυγαν κλπ. Ενώ οι καπεταναίοι και οι φιλικοί προβληματίζονται πάρα πολύ πώς θα αντιμετωπίσουν τους Τουρκομπαρδινιώτες που ήταν περίπου 3.500 και είχαν σαν έδρα τους Γοράνους. Και τα Λεβέτσοβα επίσης ήταν κεντρικό οχυρό των Μπαρδονιωτών, η Τάραψα, η Κουτσούνα. Η ιστορία πιστεύω ότι έχει αδικήσει έτσι, τη δική μας την συμμετοχή της Επανάστασης, τη δική μας την πλευρά, το πώς συνέβαλε στο να φύγουν αυτοί και μετά να δημιουργηθεί το στρατόπεδο στα Βέρβαινα. Η έκθεση πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον, έρχονται, τη βλέπουν, ρωτάνε. Κάποιοι επίσης Κροκιάτες φιλοτιμούνται και έχουν συμβάλει στο να προσθεθούν κάποια αντικείμενα. Μου έφεραν κάποια βόλια του 21, μου έφεραν ένα κοντογούνι το οποίο το εκθέτω. Μπάλες από την κανονόμπαλες από την Τάραψα. Αυτά. Έχω επίσης μια φωτογραφία
ενός Χριστοφυλάκη Γιώργη, ο οποίος πήρε μέρος στην Επανάσταση και τραυματίστηκε στο Μιστρά, του λείπει το ένα μάτι, είναι πατέρας του προπάπου μου. Μια σπάνια φωτογραφία αλμπουμίνα, την εκθέτω, προέλευσή της είναι από την Τάρψα. Υπάρχει επίσης ένα καταπληκτικό σπαθί βαβαρό, το οποίο το αγόρασα από το Γήθιο. Οι Βαβαροί προσπάθησαν να γκρεμίσουν τους πύργους, η μανιά της εδώ έξω από την Κουτουμούν και λίγο παρακάτω τους περικύκλωσαν και τους αφαίρεσαν τον οπλισμό. Ένα από τα σπαθιά αυτά των Βαβαρών το εκθέτω και είναι εδώ και είναι αυτά αγαπημένα μου. Αυτά επίσης μια πιστόλα από τις Κροκεές, από τα Λεβέσοβα, η οποία είναι ταπεινή, χωρίς καλύσματα, αλλά είναι μάχημη. Έχω πάρα πολλές πιστόλες με πολύ στολισμό. Αυτές είναι πιο πολύ μου φαίνεται για φιγούρα. Η Κροκεάτικη είμαι απόλυτα σίγουρος ότι έχει πολεμήσει. Επίσης ένα παλιοφύλλο αιγυπτιακό, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, είναι κέντημα όλο σχεδόν, γιατί τα μουσουλμανικά έχουν μεγάλη διακόσμηση και πολύ έτσι λεπτομεριακή διακόσμηση με ελεφαντόδοντα, και ένα άλλο καριοφύλι την περιοχή μας, το οποίο είναι ταπεινό χωρίς ιδιαίτερο στόλισμα. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να πω ότι είμαι ικανοποιημένος, δεν μπορώ να το πω. Ευχαριστώ πολύ.